Πίσω στα δικά μας και πάλι, φαίνεται ότι θα έχουμε αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού. Θα πάμε στον Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, τον κύριο Νίκο Ζαμπακίδη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαμπακίδη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, αυξήσεις για ποιο λόγο? Η κυβέρνηση έχει αυξήσει την τιμή πώλησης του νερού στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας με την συμπερίληψη 5 cents για το περιβαλλοντικό κόστος. Όπως ονομάζεται περιβαλλοντικό τέλος, δηλαδή χρήση της άντλησης του νερού. Και αυτή η αύξηση αναπόφευκτα, επειδή δεν είμαστε κερδοσκοπική επιχείρηση, θα πρέπει να μετακυληθεί στους καταναλωτές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, όσοι θα το προμήθεια Λευκωσίας, να το απορροφήσουμε. Γι' αυτό, μέσα στα πλαίσια της ενσωμάτωσης των 5 cents, έχουμε προχωρήσει και σε αναπροσαρμογή των διατιμήσεων με την απάλληψη μιας τιμωρητικής διατίμησης που είχαμε για πολύ ψηλές καταναλώσεις, που ήταν 5 ευρώ, συγγνώμη, των κυβικών μέτρων. Εκείνη ήταν τιμωρητική. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η πιο ψηλή διατίμηση που θα υπάρχει θα είναι 3 ευρώ. 3 ευρώ ανά πόσο δηλαδή? 3 ευρώ. Μιλούμε για ποσότητες οι οποίες θα υπερβαίνουν ουσιαστικά τα 60 κυβικά. Θα είναι 80 κυβικά, θα είναι 3 ευρώ. Επομένως, για ένα νοικοκυριό, πού θα κυμαίνεται η αύξηση, αν να μπορούμε πούμε να πούμε. Να πούμε ότι για ένα μικρό σπίτι που έχει 10 κυβικά στη Δημηνία, ένας μονάρης, έναν άτομο μόνο, εκεί που πλέρωνε 16 ευρώ θα γίνει 18 ευρώ. Μάλιστα. Εκεί που ήταν στα 20 κυβικά 26,5 ευρώ, τώρα θα γίνει 28. Η αισθητή μείωση, και είναι εδώ που θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις πολυμελείς οικογένειες. Γιατί στο τέλος της ημέρας η τιμωρητική διατίμηση των 5 ευρώ επηρέαζε κυρίως τους πολύτεκνους, που δεν ήταν σπατάλοι που έκαναν, ούτε χρησιμοποιούσαν το νερό αναλογιστά. Εκεί θα υπάρχει αισθητή μείωση. Μάλιστα. Και αυτή η αύξηση, πείτε μου κύριε Ζαμπακίδη, θα είναι μόνο για τους Λευκωσιάτες ή θα ισχύσει για όλες τις πόλεις? Όχι, αυτή η αύξηση μιλούμε για τους καταναλωτές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Τι θα γίνει στις άλλες πόλεις ή στις κοινότητες ή στους δήμους που δεν είναι ενταγμένοι στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, εκείνο είναι ένα θέμα άλλο. Μάλιστα. Εμείς μιλούμε αποκλειστικά για Λευκωσία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαφώτιση. Καλό σας μεσημέρι.